Δήμαρχε, πείτε μας τι βλέπουμε λοιπόν εδώ. Ο κεντρικός πίνακας του Δήμου, το καλώδιο πέφτει από το ρολόι με την νόμιμη παροχή από τη ΔΕΗ και εδώ όπως βλέπετε έχει γίνει παρέμβαση. Παίρνουν ρεύμα εδώ σε αυτή την ασφάλεια και από εδώ με το μαύρο καλώδιο στον μπλε σωλήνα οδηγείται έξω και πηγαίνει και ρευματοδοτεί το σταθμό εκπομπής. Είναι παράνομο αυτό? Φυσικά και είναι παράνομο. Το σπιτάκι είναι του Δήμου, υπήρχε παραβίαση. Και σήμερα σφραγίζεται ουσιαστικά. Σήμερα μετά και από μήνυση που ερχόμαστε από την αστυνομία, έχει κατατεθεί μήνυση κατά πατός υπευθύνου και κυρίως κατά την εταιρεία Vodafone και Victus, έτσι, γιατί εκεί είναι η ιδιοκτησία του σταθμός εκπομπής, γίνεται η διακοπή της παροχής, της ρευματοκλοπής στην ουσία, γιατί ό,τι και αν έχει γίνει εν αγνία του Δήμου και δεν υπάρχει καμία απολύτως άδεια. Μετά και την αυτοψία που έχει πραγματοποιηθεί στις 1 Αυγούστου του 2017, μετά από κλιμάκιο των υπηρεσιών του Δήμου, και σήμερα φτάνουμε στη σημεία που κατεβάζουμε πλέον το διακόπτη και σταματάει πλέον η ηλεκτροδότηση μέχρι νεοτέρας. Υπήρχε επικοινωνία με τη Vodafone αυτή, τι λένε υπήρχε από την πλευρά τους? Υπήρχε με τη Victus, η οποία είναι η εταιρεία που υποστηρίζει, γιατί ψάχνοντας κι εμείς δεν τα ξέραμε αυτά, που υποστηρίζει τα δίκτυα της εταιρείας, των εταιριών WIND και Vodafone. Και Vodafone, έτσι. Μάλιστα. Τους προσκομίσαμε ό,τι έγγραφα είχαμε στα χέρια μας. Δυστυχώς όμως μέχρι και την στιγμή που μιλάμε δεν υπήρχε καμία διάθεση. Μάλλον εγώ θα έλεγα ότι υπήρχε εμπεγμός στην ουσία κατά του Δήμου και εννοείται ότι ως υποχρέωση της διασφάλισης των δικαιωμάτων του Δήμου και των Δημοτών και των πολιτών οφείλουμε ως ελάχιστη πράξη σε αυτή τη φάση να κάνουμε τη διακοπή, να μην συνεχιστεί δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα. Εννοείται ότι αυτό θα κοινοποιηθεί και σε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους, γιατί πιθανόν κάτι αντίστοιχο, πιθανόν να συμβαίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζουν και εμείς εντελώς τυχαία το διαπιστώσαμε και από εκεί και πέρα έπονται τα σπουδαία. Γιατί εννοείται ότι ο Δήμος θα διεκδικήσει και ό,τι άλλο μπορεί να είναι αυτό σε ηθική βλάβη, προσβολή ηθών προς το Δήμο, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια καταπάτηση. Προσβάλλεται ο Δήμος όταν μπαίνει κάποιος αυθαίρετα εντός της ιδιοκτησίας του και μάλιστα πραγματοποιεί ρευματοκλοπή, η οποία πιθανόν να είναι και από τότε που ρευματοδοτήθηκε ο κίσκος που ανέρχεται στο 2004, τον Απρίλιο του 2004.